βρισκόμαστε στο Παλαιοπολείο Παρελθόν μαζί με τον ιδιοκτήτη Δημήτρη Δεμερτζή. Κύριε Δεμερτζή, πότε ξεκίνησε η ενασχόλησή σας με τη συλλογή παλαιών αντικειμένων και τι είναι αυτό που βλέπετε εσείς τα παλιά αντικείμενα και που οι άλλοι δεν βλέπουν? Καλώς στην Ανδρονίκη. Καταρχήν, ήθελα να σε καλωσορίσω εδώ στο χώρο μου και να σου πω ότι με χαρά θα μιλήσουμε, γιατί βλέπω ότι και εσύ είσαι άνθρωπος που σου αρέσει ο πολιτισμός. Δηλαδή έχεις ασχολίες με το θέατρο, με πολλά πράγματα και μ' αρέσουν αυτοί οι άνθρωποι, γι' αυτό και θα μιλήσουμε τώρα. Εγώ λοιπόν θέλω να σου πω ότι αυτό το πράγμα γεννήθηκα μέσα σε ένα τέτοιο χώρο, γιατί ο πατέρας μου ξεκίνησε αυτό το επάγγελμα, αν θεωρηθεί επάγγελμα για τον πατέρα μου, ήταν ένα συμπλήρωμα της δουλειάς του, ήταν σιδεράς. 5 αδέλφια, εγώ μικρότερος. Μεγαλώνω σε ένα σιδεράδικο που για να συμπληρώσει το εισόδημά του μάζευε παλιά μέταλλα και έκανε ανακύκλωση. Μέσα από εκεί λοιπόν είναι μια πολύ ωραία ιστορία που δεν θα έχουμε τον χρόνο να το πω αναλυτικά, αλλά θα το πω μαζεμένα. Τότε ήταν οι λάμπες αυτές που κρεμάγαν στα σπίτια, η πετρελαίου, γιατί δεν είχε ρεύμα το νησί. Και όταν ήρθε το ρεύμα το 1960 και άρχισε και διαδεδόταν μέσα σε όλα τα σπίτια, αυτές τις λάμπες πετάγανε. Εμείς τα παίρναμε αυτά, σπάγανε τα γυαλιά, γιατί δεν είχε καμιά χρήση για την τότε εποχή και η πορσελάνη σε αυτά τα καταπληκτικά πράγματα, και παίρναμε μόνο το μέταλλο, γιατί αυτό ήταν ένα μαντέμι πολύ καθαρό. Αυτά τα σπάγαμε, τα βάζαμε σε ένα βαρέλι, μετά σε τσουβάλια, τα στέλναμε στην Αθήνα και μας έστερναν πετροκάρβουνο. Κάναμε ανταλλαγή δηλαδή για τον πατέρα μου, γιατί ο πατέρας μου δούλευε καμίνι. Και πέρναγε ένας κύριος τότε απ' έξω, είδε μια λάμπα που είχε κρεμασμένη, ρώτησε πόσο κάνει. Πράγματι την πούλησε σε πολύ καλή τιμή ο πατέρας μου, δηλαδή την είχε αγοράσει 5 εκεί, του είπε 100 και του λέει αυτός, έχεις κι άλλες να μαζέψεις? Ο πατέρας μου του λέει, θα σε μαζέψω. Εκεί λοιπόν απέναντι από το μαγαζί, εδώ στην επάνω σκάλα, είχε ένα καφενείο το οποίο μαζευόταν εκεί άνθρωποι που ήταν οι πακετατζίδες οι λεγόμενοι, δηλαδή που ήταν καταφερτζίδες ας πούμε. Τους είπε και άρχισαν να μαζεύουν πράγματα. Ήρθε αυτός ο άνθρωπος λοιπόν τότε από την Αθήνα και είχε μαζέψει μέσα ένα μήνα 100 λάμπες. Και τότε ο πατέρας μου πήρε 10.000 και αγοράσαμε σπίτι, γιατί είχαμε πρώτα 2 δωμάτια και μετά πήραμε ένα σπίτι με 5 δωμάτια. Το κάθε παιδί είχε και ένα δωμάτιο δικό του. Και εγώ μεγαλώνω λοιπόν σε ένα τέτοιο περιβάλλον που ο πατέρας μου δεν γνώριζε τα αντικείμενα. Αγόραζε ένα πράγμα 5, όταν το έδινε 20 ήταν ευχαριστημένος, ή 50. Εγώ λοιπόν μεγαλώνω εκεί και αρχίζω και βλέπω πράγματα που μου αρέσουν. Γενικά η φιλοσοφία, το ότι ήταν στολισμένα, ότι ήταν ιδιαίτερα, ότι τα παίρναμε από πολύ μεγάλα σπίτια, από αρχοντικά. Και αρχίζω να μαζεύω. 14 χρονών λοιπόν, όταν πήγαινα στην τεχνική σχολή και γυμνάσιο, είχα πάρει μια υποτροφία και στη τεχνική σχολή και στο γυμνάσιο. Και με αυτά τα χρήματα αγόρασα φιάλες πετρογκάζ, τότε ήταν όλα τα σπίτια πετρογκάζ, τη Εσωπάπα, και στο διάλειμμα που είχα από σχολείο σε σχολείο μοίραζα μπουκάλες στη γειτονιά και είχα χαρτζηλίκι και άρχισα και έκανα τον έμπορα λοιπόν και μάζευα πράγματα δικά μου. Τέλος πάντων ξεκίνησε έτσι το να τα αγαπάω. Έκανα πολλά επαγγέλματα, δηλαδή είμαι πολύ γνωστός εδώ στη Μυτιλήνη, και μια κάποια στιγμή θέλησα το 1980 να κάνω ένα γραφείο στην αγορά. Γραφείο για τη δουλειά μου, γιατί τότε ασχολιόμουν με μεταλλικές κατασκευές, με επισκευές ηλεκτρονικές της τότε εποχής. Έκανα διάφορες δουλειές. Έφτιαχνα μαγαζιά και έκανα ένα μαγαζί μέσα στην αγορά στην Ερμού, το οποίο ήταν γραφείο μου αλλά και παλαιοπολείο. Όχι για να τα πουλάω, να τα δείχνω στον κόσμο. Και εκεί άρχισα λοιπόν να μπαίνω μέσα στο ότι πρέπει αυτά να τα δίνω σε ανθρώπους που τα αγαπάνε, για να υπάρχει μια συνέχεια και να μην πετιούνται αυτά, γιατί ήταν πράγματι η ιστορία μας, είναι ο πολιτισμός του νησιού. Έτσι ξεκίνησα και σιγά σιγά έγινε γνωστός σε όλη την Ελλάδα. Τώρα με το Castle Trust και με το διαδίκτυο, πιστεύω ότι έγινε γνωστός και παραπέρα. Το Παλαιοπολείο Παρελθόν πότε ιδρύθηκε? Το Παλαιοπολείο Παρελθόν ιδρύθηκε το 1990. Έκανα δηλαδή πράγματι, ενώ είχα και άλλες δουλειές, άρχισα να το κάνω επαγγελματικά. Δηλαδή τότε άρχισαν εδώ να γίνουν τα σπίτια όλα αυτά τα ωραία,
που εγώ γνώριζα όλους αυτούς τους ανθρώπους και τους έβαζα στο πνεύμα να έχουν αυτά τα έπιπλα, να τα φτιάχνω, να βάζουν κρεβάτια στις κρεβατοκάμαρες μέσα μεταλλικά. Και άρχισα και έκανα αυτό όλο το πράγμα. Προηγουμένως μας αναφέρατε ότι οι πελάτες σας δεν είναι μόνο από Μυτιλήνη, αλλά και από την Ελλάδα και από τον υπόλοιπο κόσμο. Ήθελα να ρωτήσω τι ορίζοντες έχει ανοίξει το Castle Trust. Θα σας πω για το Castle Trust. Καταρχήν, να ξέρεις κάτι. Δεν είναι τυχαία όλα τα πράγματα. Υπάρχει κάτι, μια ενέργεια παράξενη, η οποία αυτή ίσως μας δείχνει έναν δρόμο. Μια μέρα με πήραν τηλέφωνο μια κοπέλα και μου λέει «Θέλουμε, κύριε Δεμερτζή, να σας μιλήσουμε για την τηλεόραση». Εγώ νόμιζα ότι είναι αυτά τα τηλέφωνα τα ενοχλητικά που παίρνουν και λέω «Σε παρακαλώ πάρα πολύ, έχω δουλειά», το κλείσα. Με ξαναπήραν τηλέφωνο, τέλος πάντων επικοινωνήσαν 3-4 φορές μαζί μου και μου λένε «Είναι για να γίνει ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα στην τηλεόραση που είναι του BBC». Το έχει πάρει το κανάλι το Star και λέγεται Castle Trust. Και μου δώσαν ένα μικρό demo για να δω τι πράγμα είναι αυτό. Λέω εντάξει. Πήγα λοιπόν εκεί για να γίνει το casting. Εγώ δεν ήξερα το casting, αλλά το μάθα τώρα. Είμαι πια expert σε αυτά τα πράγματα. Από την πρώτη στιγμή μου λένε κάνεις. Κατέβηκα εκεί. Ήταν για μένα ένα μεγάλο σκαλοπάτι για να γνωρίσω το διαδίκτυο, να γνωρίσω τα social και να γίνω TikToker, να έχω χιλιάδες ακολούθους, να έχω ανθρώπους που με καλούν, ανθρώπους που με βλέπουν και μου λένε «Θέλω να βγάλω μια φωτογραφία μαζί σου» και όλα αυτά που δίνει η δημοσιότητα. Σίγουρα, είναι κουραστικό. Είναι κουραστικό γιατί το διαδίκτυο δεν είναι απλά βάζεις μια αγγελία ή γράφεις κάτι. Είναι πολύ μεγάλο πράγμα γιατί αν δεν το τρέχεις αυτό, σε αφήνει απ' έξω. Και εκεί λοιπόν πρέπει να είσαι ανθρώπους που βοηθάνε σε αυτό όλο το πράγμα. Τώρα πιστεύω ότι με αυτό, εκτός από το επάγγελμά μου, βοηθάω και το νησί. Βοηθάω τη Μυτιλήνη. Γιατί μου αρέσει πάρα πολύ. Είστε μια κινητή διαφήμιση. Ναι, την αγαπώ πάρα πολύ τη Μυτιλήνη. Και έχω ζήσει εδώ. Θέλω να τελειώσει η σταδιοδρομία μου εδώ. Και πιστεύω ότι έχω βάλει ένα μικρό, πολύ μικρό λιθαράκι σε αυτό που λέγεται πολιτισμός στη Μυτιλήνη. Βλέπουμε ότι όλα τα αντικείμενα που βρίσκονται στο χώρο σας είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Σχεδόν καινούργια θα μπορούσε να τα χαρακτηρίσει κάποιος. Δέχονται κάποια επεξεργασία όταν τα συλλέγετε? Όλα τα πράγματα για να φτάσουν εδώ πάει να πει ότι κάποιος τα έχει βαρεθεί, κάποιος τα έχει πετάξει ή κάποιος δεν τα θέλει. Και εγώ θα ήθελα με την ευκαιρία αυτή που μου δίνετε να επικοινωνήσω με τους ανθρώπους που επικοινωνούν μαζί σας να τους πω ότι μην πετάτε τα πράγματα γιατί κάνετε ένα μεγάλο, πολύ μεγάλο κακό. Ποιο είναι αυτό? Σβήνετε καταρχήν την ιστορία. Δεύτερον, έχετε ένα οικονομικό μέγεθος το οποίο δεν είναι δικό σας μόνο, είναι της πολιτείας, της Ελλάδος. Γιατί όταν εσύ πετάξεις κάτι, δημιουργείς και ο άλλος και ο άλλος και ο άλλος ένα μεγάλο όγκο σκουπιδιών που δεν είναι διαχειρίσιμος και αυτά δεν είναι σκουπίδια, γιατί πολλά είναι μέταλλα. Που αυτά τα μέταλλα δεν πρέπει αποκλειστικά μόνο να τα πάμε στην ανακύκλωση που αυτή είναι μια άλλη συζήτηση που θέλω να την κάνουμε μια κάποια στιγμή, είναι ότι αυτό έχει μια ιστορία, έχει μια ενέργεια από τον προηγούμενο χρήστη. Και εσύ όταν το πετάξεις αυτό, κατευθείαν σβήνεις το κομμάτι αυτό της ιστορίας. Όλο. Και της ενέργειας. Και γι' αυτό δεν πρέπει να τα πετάμε. Αν δεν χρειάζεσαι κάτι, εσύ που με βλέπεις, μην το πετάξεις. Φώναξε κάποιον ή να πάρεις μερικά χρήματα ή αν δεν σου δίνει χρήματα, δώστε σε κάποιον που το αγαπάει πάρα πολύ, πιο πολύ από σένα. Παλαιότερα είχαμε έρθει στα εγγένεια του Μουσείου Σκουπιδιών που είχατε δημιουργήσει. Τι γίνεται με το μουσείο αυτό? Τώρα μου ξύνεις μια πληγή. Έκανα τότε μια κίνηση, χάλασα πάρα πολλά χρήματα και 3,5 χρόνια χρόνου για να δημιουργήσω κάτι το οποίο ήταν μοναδικό, πανελλαδικά και δεν ξέρω αν υπήρχε πουθενά τέτοιο μουσείο. Γιατί
Αυτό ήταν μια δουλειά 40 χρόνων, 35 χρόνια μαζεμένα μέσα από τη χωματερή της Μυτιλίνης, πράγματα, αντικείμενα. Δυστυχώς, εμείς εδώ στη Λέσβο και γενικά στην Ελλάδα δεν έχουμε κουλτούρα πολιτισμού. Έχουμε κουλτούρα πολιτισμού κατά ανάγκη μόνο όταν υπάρχουν προγράμματα και χρήματα που δίνονται από την κυβέρνηση για να συντηρήσει μερικούς ανθρώπους που είναι σε μερικές θέσεις. Βασικά, εγώ θα ήθελα να δώσω ένα μήνυμα στους τοπικούς άρχοντες. Τώρα είμαστε σε μια έντονη χρονική περίοδο που έρχεται ο κόσμος. Ο κόσμος δεν έρχεται μόνο για να φάει, να κοιμηθεί, να κάνει βόλτα. Έρχεται να δει και τον πολιτισμό μας. Δεν υπάρχει ένα μουσείο λαογραφικό στη Μυτιλίνη. Υπάρχει στην Αγιάσο ένα μικρό λαογραφικό μουσείο που το έχουν δημιουργήσει, το ιδωρήσει κάποιος κύριος, ας πούμε, τότε εκεί. Υπάρχει στα Λουτρά αυτό το μουσείο μνήμης και ίσως υπάρχουν και 2-3 ακόμη. Δυστυχώς, η Λέσβος έχει ένα μεγάλο πολιτισμό, μια μεγάλη κουλτούρα. Και αυτό δεν φαίνεται πουθενά. Έχουμε κάνει μαγαζιά, πράγματα, έχουν δοθεί εκατομμύρια από την Ευρωπαϊκή Ένωση για πράγματα τα οποία κτίρια, παράδειγμα, στα μη στεγνά, είναι στη σκάλα μη στεγνών ένα ωραίο κτίριο, εγκαταλειμμένο, κλεισμένο, σε χωριά, τα παλιά τα σχολεία, κλεισμένα. Γιατί δεν πρέπει να γίνει μια κίνηση από το Δήμο, από κάπου, να βρουν δύο ανθρώπους που ασχολούνται, να κάνουν μια ομάδα. Και εγώ, ειλικρινά, να βοηθήσω στο άπειρο, να δωρήσω πράγματα, να κάνουμε ένα μουσείο λαογραφικό, να έχει κάποιος που θα έρθει στη Μυτιλίνη, κάτι να πάει να δει. Δεν ξέρω, το βλέπεις εσύ λογικό? Όχι, και στην Πελόπη είχε γίνει μια ανάλογη προσπάθεια από ένα σύλλογο γυναικών, προκειμένου το Δημοτικό Σχολείο να φιλοξενήσει μια λαογραφική συλλογή. Ωστόσο, έχουν γίνει και κάποιες προσπάθειες από το Δήμο, δεν έχει... Θεωρώ ότι το επόμενο διάστημα θα παραδοθεί αυτός συνολικά ολοκληρωμένο στο κοινό. Προς το παρόν. Εγώ βλέπω, παράδειγμα, υπάρχει αντιδημαρχία πολιτισμού, υπάρχει αντιδημαρχία τουρισμού, υπάρχουν όλα αυτά. Και λέει πολιτιστικό καλοκαίρι. Το πολιτιστικό καλοκαίρι, ξέρεις τι είναι? Έρχονται μερικοί τραγουδιστές, κάνουν τις λεγόμενες αρπαχτές, που ξέρουν αυτοί που βλέπουν τι λέω, και πάνε με μερικά προσκλήσεις ή εισιτήρια που θα πληρώσει κάποιος και κάνει μια διαχείριση η οποία είναι διαχείριση επιχειρηματική, που δεν πρέπει να γίνεται αυτό. Εδώ υπάρχουν πολλοί πολιτιστικοί σύλλογοι της Μυτιλίνης, υπάρχουν πολλά πράγματα. Αυτοί όλοι οι καλλιτέχνες που έχουν τους ατζέτιδες, που παίρνουν τα λεφτά ο ατζέτης, ο καλλιτέχνης και έρχονται εδώ για 2-3 ώρες, αυτά ήταν στο παρελθόν. Πρέπει να ανοίξουμε τα μάτια μας. Έχουμε εμείς πολλά πράγματα να κάνουμε για το νησί μας, για το Αιγαίο. Πρέπει να το αγαπήσουμε, να το δούμε με άλλη ματιά. Να το δούμε με μια ματιά πιο ζωντανή, πιο παραγωγική. Όχι το ετοιμαζίδικο, ότι θα έρθει να τραγουδήσει ο Χ, μεγάλος τραγουδιστής και κατεβήκανε και φωνάζει. Δεν είναι αυτά ο πολιτισμός. Ο πολιτισμός είναι οι αξίες που έχει το νησί, η ιστορία του. Όλα αυτά που δεν τα δείχνουμε. Κύριε Δεμερτζή, σύζυγός σας είναι από την Τουρκία. Ένας μεγάλος επιχειρηματίας του κόσμου που κατάγεται από την Τουρκία είναι φίλος σας και σας αγαπά. Δεδομένου ότι την παρούσα χρονική περίοδο έχουμε εστιάσει στον τουρισμό από την Τουρκία, θα ήθελα να μας πείτε εσείς που είστε πιο κοντά με τους ανθρώπους αυτούς, ποια είναι τα λάθη ή οι παραλήψεις που κάνουμε και τα οποία θα πρέπει να διορθώσουμε προκειμένου ο τουρισμός αυτός να διατηρηθεί και στο μέλλον. Θα σου πω κάτι. Εκεί έχω ένα μεγάλο παράπονο. Καταρχήν, να ξέρεις ότι ο φανατισμός στους ανθρώπους, όπου και να εκφράζεται, είτε είναι φύλαθρος και είσαι φανατισμένος, είτε είσαι στη θρησκεία και είσαι φανατισμένος, είτε είσαι στην πατρίδα και είσαι φανατισμένος, είναι κακό. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας φανατισμός σε αρκετούς ανθρώπους που εκφράζεται σε ποικιλία. Βλέπουμε εμείς όμως τώρα ότι για μας, για το νησί μας και γενικά τα νησιά εδώ έχουν μια μεγάλη προοπτική, μια τεράστια προοπτική ανάπτυξης στον τουρισμό. Και αυτό είναι γιατί δεν ξέρω αν έχεις πάει καθόλου στην Τουρκία εδώ απέναντι στα παράλια. Σε μια απόσταση δηλαδή από το Αλτινολούκ μέχρι το Ντικιλί, 250 χιλιόμετρα πες,
αυτή τη στιγμή βρίσκονται 10 εκατομμύρια πολύ πλούσιοι. Γιατί όλοι οι Κωνσταντινούπολοι, Άγκυρα, Σμύρνη έχουν έρθει εδώ στα παράλια. Με αυτά τα σπιτάκια που έχουν, τα παραθυριστικά, που να σκεφτείς ότι στο Μοσχονίσι, στη Τζούντα, ένα σπιτάκι 50 τετραγωνικά έχει 1 εκατομμύριο. Σκέψου τώρα τι κόσμος είναι. Και έχει πανσιόν στο Αγιβαλί και στη Τζούντα, που για να μείνεις μια βραδιά θέλει 4.000 ευρώ. Τέτοιο κόσμο έχουμε απέναντι. Εγώ λοιπόν θα σας πω κάτι, γιατί είμαι στεναχωρημένος. Αν πας τώρα εσύ στα παράλια της Μικράς Ασίας, τι θέλεις να δεις? Θες να δεις τον πολιτισμό σου, αυτά που άφησαν οι προγονείς μας, ναι ή όχι? Ναι. Ε? Ναι. Στεναχωριέσαι όταν δεν είναι εντάξει, έτσι, ότι τα βλέπεις εγκατελειμμένα. Είναι φυσικό αυτό. Έτσι, εγώ παίρνω το μήνυμα από πολλούς, πολύ αξιόλογους ανθρώπους που έρχονται εδώ και κάνουν παράπονο, που βλέπουν ότι όλα τα μνημεία τους είναι εγκατελειμμένα. Κανένας δεν δίνει σημασία. Πώς λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι δεν θέλουν να δουν τα μνημεία που άφησαν οι προγονείς τους? Γιατί οι προγονείς τους, ο διαχωρισμός που έγινε τότε, εγώ δεν κάνω ούτε προπαγάνδα ούτε πολιτική αυτή τη στιγμή. Ο διαχωρισμός που έγινε τότε δεν έγινε βάσει εντοπιότητας, έγινε βάσει θρησκείας. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν που έφυγαν από εδώ, κάποιος που ήταν στο Σκαλοχώρι που κατάγουμε, ή στην Άγρα ή στη Μυτιλίνη, είχε γεννηθεί ο παππούς, ο προπάπους του, ο προπροπάπους του, εδώ. Είχε γεννηθεί και ήταν Μυτιλινιός. Δεν ήταν Τούρκος, οι πολλοί δεν ξέραν και τουρκικά, αλλά ήταν μουσουλμάνος. Αυτή λοιπόν ήρθε μια κάποια στιγμή κάποιος και λέει εσύ που είσαι Οθωμανός θα φύγεις από εδώ και θα πας στην Τουρκία γιατί αυτή είναι η πατρίδα. Μα δεν είναι η πατρίδα μου, εμένα η πατρίδα μου είναι εδώ. Ενώ θα έπρεπε λοιπόν όλους αυτούς τους ανθρώπους που φύγαν και αφήσαν αυτά τα μνημεία να τα έχουμε εμείς σαν κληρονομιά του τόπου μας και να λέμε ότι αυτή είναι η ιστορία μας. Εμείς κοιτάξαμε μέχρι το 65, 70, 75, 80 να τα καταστρέψουμε. Ό,τι υπήρχε και ήταν Οθωμανικό να το ρίξουμε κάτω. Ό,τι δεν μας ενδιέφερε να μην το δώσουμε σημασία. Όπως το Γενή Τζαμί, χάλασε ο Τρούλος, είναι κλειδωμένο, έρχονται οι άνθρωποι απ' έξω και βγάζουν φωτογραφίες. Επίσης, θα ήθελα να πω, σκεφτείτε να σας πήγαινα στη Μικρά Ασία τώρα και να βλέπετε μια εκκλησία που υπάρχουν τέτοια πράγματα και να είναι μαγαζί και μέσα στο χώρο προσευχής να έχει τουαλέτα. Εδώ λοιπόν εμείς έχουμε αυτή τη στιγμή τζαμί σε κοινή θέα και είναι μαγκαζί και έχει τουαλέτα και δεν ενδιαφέρεται κανείς. Γιατί εμείς αυτούς τους ανθρώπους θέλουμε για τα χρήματά τους. Ναι, αλλά δεν πρέπει να σεβαστούμε και αυτό που είναι και αυτό που πιστεύουν. Γιατί πολιτισμός είναι απαράβατος όρος. Είναι πολιτισμένος άνθρωπος αυτός που σέβεται τον άλλον τι είναι και τι πιστεύει. Για να έχεις την απέτηση εσύ που με βλέπεις τώρα να σε σεβαστεί για αυτό που είσαι και για αυτό που πιστεύεις. Αυτός είναι ο πολιτισμός. Πώς αναπτύχθηκαν οι σχέσεις σας με τον coach? Αυτό είναι μια ωραία ιστορία. Ο κύριος Ραχμή coach είναι ένας επιχειρηματίας του κόσμου. Ένας από τους λίγους, ας πούμε, στον κόσμο, να σκεφτείτε ότι στις επιχειρήσεις του δουλεύουν 2,5 εκατομμύρια κόσμος. Έχει μεγάλη γκάμα επιχειρηματική. Εγώ το γνώρισα πριν 35 χρόνια. Κάθε χρόνο έρχεται. Είναι φίλος μου και το δηλώνει. Είχε δώσει μια συνέντευξη στο περιοδικό του Focus και το ρώτησε ο δημοσιογράφος. Έχετε φίλους στην Ελλάδα και είχε πει ότι ναι, έχω φίλους εδώ και μέσα στους φίλους του, στους τρεις φίλους, για να μην αναφέρω ονόματα, είπε και το Δεμερτζή. Αυτός ο άνθρωπος ήρθε εδώ, αγαπάει πάρα πολύ το νησί, έχει κάνει το σπίτι του, τον έχω βοηθήσει πάρα πολύ για να το φτιάξει. Είναι ένα στολίδι για το νησί, δεν το ξέρει πολλοί κόσμος, αλλά πιστεύω ότι σε λίγα χρόνια αυτό θα είναι μουσείο και θα το επισκέπτονται πάρα πολλοί Τούρκοι για να το θαυμάσουν. Έχει καταπληκτικές συλλογές. Και πέρυσι που είχε έρθει, κάναμε μια βόλτα εκεί στην πλατεία στο Πέραμα, στο Πέραμα είναι το σπίτι του, και σήκωσε το κεφάλι του και είδε ένα καφενείο που ήταν πεσμένο ερείπιο. Και λέει, αυτό ποιανού είναι? Λέω, είναι κάποιος άνθρωπος εδώ.
Λέει, αγόρασε το να το φτιάξουμε. Πράγματι το αγόρασε, το φτιάξαμε και φέτος το καλοκαίρι θα το κάνουμε εγκαίνια. Δηλαδή, ποιος θα πιστέψει τώρα ότι ο κύριος Ραχμή Κώτη είχε ανάγκη να αγοράσει ένα καφενείο 50 τετραγωνικά και να το φτιάξουμε με πολύ ευλάβεια όπως ήταν. Δηλαδή η χρήση παραμένει. Ναι, θα είναι καφενείο, θα υπάρχουν μέσα λεσβιακά προϊόντα για να δώσουμε το χρώμα της Λέσβου στους ανθρώπους που θα έρχονται και θα έχει καφέ, τσάι, δηλαδή όπως ήταν παλιά το καφενείο. Δεν θα είναι για τον κόσμο απρόσιτο, θα έρχεται από ένα καφεδάκι, θα είναι στιχόβολη πραγματικά στην πυρήνα φτιαγμένος ο καφές και είναι ένα μικρό, πολύ μικρό δωράκι, αλλά εντυπωσιακό για τη Λέσβο. Οπότε είναι ένα μουσείο καφενείο. Ναι. Θα είναι κάτι πραγματικά πολύ εντυπωσιακό που θα το θαυμάσει ο κόσμος. Δεδομένου αυτού του παραδείγματος που μας δώσατε, ήθελα να σας ρωτήσω, η αυτοδιοικητική εδώ της Λέσβο, είτε του πρώτου βαθμού είτε του δευτέρου, εξαιτίας αυτής της φιλίας που έχετε, σας έχουν πλησιάσει προκειμένου να αξιοποιηθούν κάποιοι άλλοι χώροι? Δεν θα ήθελα να μιλήσω, γιατί, τι να πω. Ωραία, τότε θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας, κάνοντας την τελευταία ερώτηση, η οποία είναι, ποιο είναι το όνειρο του Δημήτρη Δεμερτζή? Το όνειρό μου είναι η Λέσβος, η Μυτιλίνη, να κάνει βήματα, να έχει ανθρώπους με ανοιχτό μυαλό. Εγώ είμαι 70 χρονών τώρα. Έχω ένα χρονικό διάστημα, ας πούμε, περιορισμένο, ανθρώπινο, έτσι. Εγώ θα ήθελα να δω το νησί, τη Λέσβο, να έχει ένα μέλλον το οποίο θα το θαυμάζουν. Γιατί είναι ένα από τα ωραιότερα νησιά. Έχω γυρίσει πολλά νησιά, πολλά μέρη της Ελλάδος. Είναι ένα από τα ωραιότερα νησιά. Είναι ένα νησί που πραγματικά το αξίζουν καλές μέρες. Δεν το αξίζουν αυτές οι αντιπαραθέσεις που γίνονται για την καρέκλα ή γιατί εγώ το έκανα ή εσύ γιατί το πες ή γιατί. Εδώ χρειάζεται όλοι μαζί να βάλουμε πίσω τον εγωισμό, τον φανατισμό και να βάλουμε μπροστά το προοδευτικό μας μυαλό και την αγάπη μας για τον τόπο μας. Αυτό χρειάζεται.